τηλεοπτικό σταθμό Star. Υπήρχε, Γιώργο Σεζακλή, μία συνέντευξη που μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μάρα Ζαχαρέα. Και αφορούσε τη σύζυγο αεροπόρου και για το πώς οι γυναίκες στον αεροπόρο μας ζουν έτσι... Τον γύρωνε και την αγωνία. Ναι, για τον άντρα τους, ο οποίος είναι στην πρώτη μάχη της γραμμής. Ένα ρεπορτάζ, εδώ πέρα είναι η κυρία η πρωταγωνίστρια, εάν δεν κάνω λάθος, εδώ είναι, η οποία βγήκε στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ του Star. Μίλησε ως σύζυγος υπτάμενου, αλλά το θέμα είναι ότι έδωσε άλλα στοιχεία από ό,τι είναι τα κανονικά της στοιχεία. Άρχισε λοιπόν, υπάρχει στο διαδίκτυο καταγγελίες ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεν έχει αυτό το ονοματεπώνυμο. Δεν είναι αυτά τα στοιχεία της όπως παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ότι δεν είναι η ίδια αυτή η σύζυγος αεροπόρου και αρχίζει να ξεδιπλώνεται μία έτσι περίεργη ιστορία. Πάμε παρακαλώ πολύ, πάμε παρακαλώ μέσα εδώ στο στούντιο, παρακαλώ. Να περιμένουν όποιος αργεί, να περιμένουν. Δεν θα διακόσουμε την εκπομπή. Σωστά. Πάμε λοιπόν εδώ. Εδώ λοιπόν, Γιώργος Ζακλή, έχει τεθεί ένα πολύ σοβαρό θέμα που παίρνει και το δρόμο της δικαιοσύνης, επειδή βγήκε εκτεθειμένο το δελτίο ειδήσεων του Star και η κυρία Μάρα Ζαχαρία, αλλά και ο συνάδελφος εδώ πέρα που έκανε το ρεπορτάζ. Ο κύριος Δερμετζής. Ο κύριος Δερμετζής. Γιατί χαρακτηρίστηκε ότι ήταν ένα μαϊμού ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι είπε και ο συνάδελφος του κύριου Δερμετζής και η Μάρα Ζαχαρία στους τηλεθεατές για αυτές τις καταγγελίες που έγιναν, που υποτίθεται έγινε ένα στημένο ρεπορτάζ του Σταρ, μαϊμού ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων και το πώς ο τηλεοπτικός σταθμός Σταρ πλέον πηγαίνει στα δικαστήρια την υπόθεση. Πάμε να δούμε. Ζητήσαμε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεως Στρατιωτικών να μας υποδείξει μια γυναίκα στρατιωτικού να μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Κανονικά κάναμε το ρεπορτάζ, μας συστήθηκε ως Κατερίνα Πάπα Ισιδόρου ότι είναι παντρεμένη, ότι έχει ένα παιδάκι 3 χρονών. Κάναμε κανονικά τη συνέντευξη και προβλήθηκε. Με ποιον μίλησες από την Ένωση? Με τον κύριο Κολλήρη, είναι ο Γενικός Γραμματέας, Ηλίας Κολλήρης, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης. Και σε παρέπεψε. Και με παρέπεψε στον κύριο Ζαργκανά, ο οποίος είναι στρατιωτικός μέλος της Ένωσης και υπεύθυνος για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις διεθνείς σχέσεις της Ένωσης. Έτσι λοιπόν, μιλήσαμε με την Κατερίνα Παπαϊσιδόρου και υπάρχει το σχετικό βίντεο σε όποιον το χρειαστεί. Με έκπληξη λοιπόν, διαπιστώσαμε σήμερα σε ένα site ότι δεν λέγεται έτσι, αλλά λέγεται ως Νάνση Παναγιώτου. Σαφώς το ένα είναι αυτό και το δεύτερο ότι δεν έχει παιδί. Εννοείται πως είναι παντρεμένη με το συγκεκριμένο αξιωματικό που ήταν παρόν στη συνέντευξη. Δημιουργήθηκε ένας άλλος, η έκπληξη ήταν αυτή γιατί κάποια δημοσιεύματα ανέβηκαν σε site, ότι ήταν ένα fake ρεπορτάζ. Σήμερα λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, πήρε θέση και η Ομοσπονδία, βγάζοντας κάποια ανακοίνωση για του λόγου. Η οποία σε καλύπτει πλήρως, να δούμε τι ακριβώς είπαν. Κατόπιν επικοινωνίας του δημοσιογράφου κυρίου Λάμπρου Δεμερτζή από το Star Channel με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεως Στρατιωτικών, μας ζήτησε να τον φέρουμε σε επαφή με τη σύζυγο κάποιου στρατιωτικού, προκειμένου να κάνει ρεπορτάζ για τις ηρωίδες συζύγους των στρατιωτικών μας και πώς βιώνουν την αγωνία για τους συζύγους τους. Πράγματι, του υποδείξαμε μέλος ένωσής μας, η σύζυγος του οποίου παραχώρησε συνέντευξη στον κύριο Δεμερτζή. Εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι η γυναίκα αυτή με δική της πρωτοβουλία και προφανώς για να προστατέψει το σύζυγό της δεν έδωσε τα πραγματικά της στοιχεία στο δημοσιογράφο του Star Channel, χωρίς ωστόσο να ενημερώσει σχετικά ή να ζητήσει να εμφανιστεί με ψευδώνυμο. Η καλοπροαίρετη αυτή πλην ατυχής ενέργειά της ήδη της έχει δημιουργήσει προβλήματα στην καθημερινότητά της μετά την έκταση που έχει λάβει το ζήτημα. Η Ομοσπονδία μας δηλώνει ότι τόσο εμείς όσο και ο κύριος Δεμερτζής ουδεμία γνώση είχαμε για το θέμα αυτό και μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε τον κύριο Δεμερτζή είναι ένας σοβαρός και υπεύθυνος δημοσιογράφος και δεν υπήρχε καμία περίπτωση να παραπλανήσει το τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν έχουν συμβεί. Αυτά εδώ πέρα είναι οι καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει. Η υπόθεση πηγαίνει την υπόθεση ο τηλεοπτικός σταθμός Star και στην ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί υπάρχει εκτεθειμένο το δελτίο ειδήσεων για fake ρεπορτάζ, για μαϊμού ρεπορτάζ που ήθελε να παραπλανήσει και να εξαπατήσει το τηλεοπτικό κοινό. Και μένουμε εδώ πέρα, την απάντηση την είδαμε μέσα από το δελτίο ειδήσεων και από την κυρία Μάρα Ζαχαρέα.
Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, κύριε Σαζακλή. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Σταγιωτικών διαψεύδουν κατηγορηματικά ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είναι παντρεμένη και έχει σύζυγο υπτάμενο. Είναι ανύπαντρη. Εκεί είναι το μπέρδεμα. Ότι βγαίνει η Ομοσπονδία και λέει παντρεμένη και είδε ο δημοσιογράφος ο σύζυγο. Υπάρχουν μετά άλλες καταγγελίες που λένε ότι ούτε παντρεμένη είναι, ούτε έχει σύζυγο. Εδώ λοιπόν το μπέρδεμα και γι' αυτό το λόγο ο τηλεοπτικός σταθμός Star πηγαίνει στη δικαιοσύνη για να μην υπάρχει το βάρος αυτός του εκτεθειμένου δελτίου ειδήσεων με fake news. Μένουμε εδώ πέρα, πάμε γρήγορα να δώσουμε κολαγόνους στους συλλεκτές, γιατί σε λίγο έρχονται.